νέα. Πού θα πας διακοπές το καλοκαίρι? Στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα έχω κλείσει σκηνή δίπλα στο κύμα και όλη μέρα θα κάνω πλάτσα μπλούτσα, πλάτσα μπλούτσα, πλάτσα μπλούτσα. Εγώ θα πάω στην Αιδιψώ. Στα λουτρά της Αιδιψού έχω κλείσει λουτρό. Πώς βλέπουμε το Αιγαίο αριστερά? Παιδιά! Δεν αντελήθην ποιος είναι ο εορτάζων σήμερον. Κάποιος γιορτάζει που να ξέρω, που να θυμάμαι τι να πω. Κάποιος γιορτάζει τι συμπάζει, δεν με νοιάζει. Κάποιος γιορτάζει μα το βρήκα. Πώς πέρασε ο καιρός, κινήθηκα. Να σας φιλίζω. Κι εγώ συνεκινήθηκα πολύ. Άντε και στα δικά μου. Να πάρω δύο από εδώ και δύο από εκεί. Αλλά πάρτε και τρία, δεν πρόκειται. Τι λίγο είναι αυτός ο καραβανέας. Ας καραβανά πάρει και κανένας άλλος. Κι εγώ μπορώ να πάρω κανένα για τον όλη μου. Ορίστε. Ναι, φέρτε όλο γιατί έχω και καλεσμένο. Φέρτε όλο. Μα δεν είναι. Δεν πειράζει. Κοίταξε, θα τα έχω εδώ και... Δεν γεννάτε θέμα. Εμπρός. Αρχιγέ μας! Μεγάλε τη χαμπάρια! Γεια σου, θείο τεράστιο! Ρεϊδούρια, ρε μάλια, να πάτε βάλτε τα ρούχα σε παρουσίαστε κανονικά! Μπρος! Μα σήμερα, κύριε διοικητά, απολυόμαστε! Τι? Απολυόμαστε! Απολυόσαστε! Μάλιστα! Τότε καθίστε! Α, καθίσατε και να προλάβατε, βλέπω. Φέραμε και γλυκά να σας κεράσουμε. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άστα εκεί, γιατί έχω και κόσμο το απόγευμα στο σπίτι. Αχ, πώς πέρασε ο χρόνος. Τι σου είναι ο χρόνος. Τι είναι ο άνθρωπος. Τι είναι ο κάβουρας στην το ζουμί του. Συγγνώμη, σε αυτά τα ερωτήματα τώρα περιμένετε απάντηση. Όχι, αλλά τέλος πάντων, κάθε φορά που απολύεται κάποιος μου βασανίζουν αυτά τα τρομερά ερωτηματικά. Λέω μέσα μου, ας πούμε. Προσπαθώ. Δηλαδή τώρα εσείς είστε πολίτες. Σχεδόν! Να το βρέξουμε. Βρε να πιούμε κάτι, θα πάρετε ένα βερμούτ. Κάνα τζαντάνιας δεν έχει το μαγαζί. Τι μου λες, καραβανέ, εσύ με έκλεψες δύο τρουφάκια. Δεν αντελήφθην, εννοείς ότι είμαι κλεφτομανής. Δεν το εννοώ, είσαι. Ορίστε, είχα 8 τρουφάκια, μου μείναν 6. Πού είναι τα άλλα 2? Τι λες, μωρή παλιοκλέφα, εγώ είχα 10 τρουφίτσες και μου λείπουνε 3. Σας ξέρω εγώ τους καραβανάδες στη Λιγουριά είσαστε. Δεν σου επιτρέπω να μιλάς έτσι για το σώμα μου. Πέρα τα τρουφάκια που μου έκλεψες. Πού τα βρήκατε τα γλυκά και τρώτε? Μας τα κεράσανε οι Σμινίτες. Γιατί γιορτάζουνε? Όχι, απολύονται. Απολύονται? Αυτό αποκλείεται. Πρώτα θα απολυθώ εγώ και μετά θα απολυθούν αυτοί. Το μισκάκι. Ευχαριστώ, θείο. Φτάνει, δεν χρειάζεται. Ναι. Έλα κι εσύ. Εντάξει. Έλα κι εσύ. Αυτό ήταν. Κάτσε, άσε. Φτάνει. Έλα μου, ρε, τι είναι ένα μπουκάλι για μας, βάλε ένα διπλό ρεθείο. Τι λες, παιδί μου, τώρα ξέρεις πόσα χρόνια το είχα αυτό το μπουκάλι, αλλά για εσάς το αξίζετε. Βρε, ξέρετε πώς σας αγαπούσα και σας θαύμαζα. Ξέρουμε, ξέρουμε. Και η αλήθεια είναι ότι κοντά μου περάσατε πάρα πολύ καλά. Αν είσαστε με κανέναν άλλο, θα περνούσατε. Καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία, κάτω από τη σοφή καθοδήγησή μου. Σας μιλάω τώρα σαν πατέρας και σαν πολίτες τώρα που θα απολυθείτε να επιδείξετε την ίδια πειθαρχία που δείξατε και σε μένα. Μείνετε ήσυχος. Και να μην ξεχάσετε ποτέ την αεροπορία και την αγάπη την οποία σας περιέβαλε, βρε, και τη φροντίδα. Δεν πιστεύω να ξεχάσετε την αεροπορία. Την αεροπορία εμείς εικόνισμα την έχουμε και την προσκυνάμε, θείο. Και αυτή θα σας ξεχάσει ποτέ, θα τις μείνετε αξέχαστη. Ζήτω η αεροπορία! Ζήτω και ξανά, ζήτω η αεροπορία! Ζήτω η αεροπορία! Ζήτω και ξανά, ζήτω η αεροπορία! Ζήτω η αεροπορία! Φτάνει τώρα, πηγαίνετε μπρος. Άντε να φέρετε τα ρούχα σας, θα σας υπογράψω και τις άδειες απολύσεως. Δρόμο, μπρος! Άντε. Θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Κι όχι κορόιδο στο κλουβί. Δεν να χαρείτε, γαϊδούρια. Κάτσε την παραπέρα και ο πτέραρχος. Απολύεται ο παλιός, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Απολύεται και ο νέος γιατί είναι ο πιο ωραίος. Απολύομαι στραβά για το κορμί μου θέλει λάδια. Είσαι κλαπάτσας. Είσαι κλαπάτσας. Έμαθα ότι απολύεστε, ισχύει. Ισχύει, ρε χλαπάτσα. Γιατί, τι σειρά είστε εσείς? Γάμα 93 χλαπάτσα. Και γιατί εγώ είμαι Δέλτα? Γιατί εσύ παρουσιάστηκες μετά από μας τους παλιούς χλαπάτσα. Μπρος, δώστε μου να φάω γλυκά να σας ευχηθώ. Δεν έχει γλυκά, τα φαγγέλα ο κάκαλος. Χλαπάτσα. Ώστε έτσι, τα δώσατε όλα στον κάκαλο και στο χλαπάτσα τίποτα, Sorry, χλαπάτσα, sorry. Λοιπόν, άντε, bye bye τώρα. Bye bye, bye bye. Θα μιλήσουμε αγγλικά.
Fuck off, bastard boys! Κι αν εσείς απολυθείτε, εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη! Βρε, μαστροφούρε! Μαστροφούρε! Υπουργείων Εθνικής Αμήνης. Εγκύκλιος του Υπουργού προς το Σμήναρχο Κάκαλο. Κύριε Σμήναρχε, παρακαλώ όπως οι Σμηνίτες Πλαπούτας, Βλάχος και Ντάλλας απολυθούν με τη σειρά Δέλτα, πλην του Χλαπάτσου, ο οποίος να απολυθεί με τη σειρά Γάμα. Μετατιμής ο Υπουργός. Κάτσε και να το υπογράψω. Γεράσιμος Αρσένης. Θα βάλω και μια σφραγιδούλα. Κούκλα είναι, κανείς δεν θα καταλάβει τίποτα. Απήγησε καλιά φορά να πάμε παρακάτω. Δεν κοιτάτε να φτιάξετε το τράβελινγκ που τρίζει. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ορίστε, πέντε τρουφίτσες και δύο που έφαγα, 7. Οι άλλες τρεις πού πήγανε. Μπουμπού! Σταμάτα καραβανέ, γιατί πολλά μου τα έχεις κάνει σήμερα, έτσι. Δεν θέλω να σε θίξω, αλλά είσαι κλεφτοτρουφού. Εγώ κλεφτοτρουφού? Τα μάθατε? Στον τρίτο απολύεται κάποιος που ο μπαμπάς του είναι ζαχαροπλάστης. Και τι κάνει? Μοιράζει γλυκά, με τις κούτες τα δίνει. Τι είχαμε αυτός ο Χλαπάτσας. Χτενήσαμε όλο τον τρίτο όροφο και κανένα δεν βρήκαμε να απολύεται. Όσους μηνύτες συναντήσαμε απολύονταν μετά από τρεις σειρές. Έπρεπε να ψάξουμε και στον τέταρτο. Για να μετρήσω τις τρουφίτσες μου. Μία τρουφίτσα, δύο τρουφίτσες. Καραβανέ! Σταμάτα να μετράς τις τρουφίτσες γιατί θα τα σφάξω. Μα, τι εγκύκλιος είναι αυτή πάνω στο γραφείο μου? Δεν αντελήθην, ποια εγκύκλιος? Αυτή που είναι πάνω στο γραφείο μου, ποια, ποιος την έφερες? Την έφερες? Εγώ εγκύκλιο ποτέ. Τότε ποιος την έφερε? Εγώ πάντως όχι, κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ποιος. Για στάσω να διαβάσουμε τι λέει. Διάβαζε μου, χαμηλοφόνος. Τα καημένα της Ελλάδος τα παιδιά. Απολύομαι, απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Σιγά παιδιά μου, σιγά παιδιά, γιατί αυτή η γυναίκα τι περίεργη που σε... Κοιτάξτε, ορίστε, διαβάστε, αλλά χαμηλοφόνο. Τι να διαβάσω? Εγκύκλειος του Υπουργού σε μένα. Μου στην εγκύκλειο. Θα του στείλω και εγώ κάτι του Υπουργού στη γιορτή του Λουλούδια. Πότε είναι η γιορτή του? Του Αγίου Γερασίμου. Πότε είναι του Αγίου Γερασίμου, τέλος πάντων. Λέμε τι λέει εδώ, μάλιστα, ο Υπουργός μας. Προς τον Σμήναρχο Κάκαλο. Για σένα είναι θείο. Ναι, προς τον Σμήναρχο Κάκαλο, παρακαλώ κύριε Σμήναρχε, όπως οι Σμηνίτες Πλαπούτας, Βλάχος και Ντάλλας. Περίμενε, περίμενε. Απολυθούν με τη σειρά Δέλτα. Ηλίθεια, δεν μπορούσα να σε πει διακριτική. Πώς θα τους συνεφέρω αυτούς τώρα? Σταματήστε με, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Πώς να μην κάνουμε έτσι, αφού θέλουμε ακόμα τρεις μήνες να απολυθούμε. Εντάξει, τι είναι τρεις μήνες, εύκολα περνάει ο καιρός. Για μας δεν θα περάσει ποτέ. Μια ζωή θα υπηρετούμε. Σταματήστε, μου σπαράσετε την καρδιά. Τι κάνετε εδώ, γιατί κλαίτε? Πού να σου εξηγούμε τώρα? Θα γράψω κι εγώ για να σας κάνω παρέα. Χλαπάτσα, παιδί μου, κατόπιν της εγκυκλίου την οποία έστειλε προσωπικά προς εμένα ο Υπουργός. Ορίστε, εδώ είναι η εγκύκλιος αυτή. Μη μου τη δείχνετε, σας πιστεύω. Δεν χρειάζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σου. Κατόπιν λοιπόν της εγκυκλίου προς εμένα του Υπουργού μας, απολύεσαι. Απολύομαι, απολύομαι, απολύομαι μωρό μου και τρελαίνομαι. Ποντικόμα, μη γλεντοκοπά με στα μούτρα μου. Γιατί όταν γλεντοκοπούσαν οι άλλοι ήταν καλύτερα. Καλά, πήγαινε, καλός πολίτης. Ένα λεπτό περιπτέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, τα πολιτήριό μου. Καλά, καλύτερα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, τα πολιτήριό σου. Αστέγια από εδώ πέρα. Α τούτα λερ, πάω να ετοιμαστώ και σου έρχομαι. Αστέγια από εδώ πέρα. Πυθικό χαφιέ. Αποκλείεται εγώ να υπηρετήσω έστω και μια μέρα παραπάνω. Κι εγώ. Κι εγώ. Φέρτε με ένα G3 να αυτοκτονήσω, ρε. Πάρα πάρω το τρελόχαρτο τώρα. Εγώ θα λιποτακτήσω. Δεν έχω κανένα ηθικό ενδιασμό. Κανένα. Απολύω με ψαρούκλες, τα μαλλιά μου κάνω μπούκλες. Απολύεσαι. Δεν το μάθατε σήμερα. Με διακρατάτε με να το σκοτώσω. Όχι, 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 βλάχο, μη λερώσεις τα χέρια σου με μαχλαπάτσικο.
Σας έφερα και γλυκά για να σας κεράσω, αλλά επειδή εσείς έχετε πένθος, θα σας κεράσω τα καφεδάκια της παρηγοριάς. Για να πάρτε τα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Ακούμπησε εδώ στο κρεβάτι. Γιατί τι είναι ο στρατός? Ένα γκούρι. Άλλος το τρώει και δροσίζεται. Κι άλλο το τρώει και ζορίζεται καλή ώρα. Αχ, παιδιά, κρατάτε με να του ρουφίξω το αίμα του παλιού. Όχι, θα του φάω τα αυτή! Όχι, εγώ θα του φάω τα αυτή! Όχι, όχι, εγώ με συγχωρεί. Όχι, αφήστε με να του φάω τα αυτή! Σε παρακαλώ! Τι κάνετε, τι ωραία έχει, ρε! Από ένα αυτή ο καθένας, εντάξει. Δεν λυπάμαι τα κακόμοιρα. Είμαι μάνα εγώ και ξέρω. Μου λείπει κι άλλη τρουφίτσα, μου μείναν τέσσερις τρουφίτσες. Πώς σας φαίνομαι με τις μπούκλες? Αντιμάρχα Καραγιάννη είσαι. Τα μάθατε φυσικά τα ευχάριστα ότι απολύομαι. Τα μάθαμε που να μισώνουμε. Ήρθα για τα κεράσματα. Αχ, γλαπάτσα, δεν ήταν ανάγκη. Να πάρω τρία και τρία. Δεν καταλάβατε, εσείς θα με κεράσετε που απολύομαι. Μπρος, ξυλωθείτε. Για φέρ' τα εδώ. Για βάλε και εσύ τα δικά σου και έχω να πάω και επίσκεψη στον Κάκαλο. Γλαπάτσα, παιδί μου, η αεροπορία δεν ξεχάσει ποτέ τις υπηρεσίες που τις προσέφερες. Εγώ ευχαριστώ την αεροπορία για το δρόμο που μου άνοιξε. Πες μου, παιδί μου, τι καινούργια αποκόμισες από την αεροπορία? Αποκόμισα πολλές γνώσεις. Έκανα πρακτική εξάσκηση στο πώς να καρφώνω τον πλησίον μου. Πώς να καταδίδω το διπλανό μου. Πώς να κλέβω το προάριστο του συναδέλφου μου. Ο δρόμος της προδοσίας ανοίγεται διάπλατος μπροστά σου. Δώστα όλα βλάχο αγόρι μου, την κοινωνία μου. Χόρεψε λεβεντόπεδο, η ζωή είναι μια στάλα, όπα! Άντε να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Κανένας δεν θα κλάψει. Είναι άδικο, ρε άδικο. Οι άλλοι να απολύονται και εμείς ακόμα να υπηρετούμε. Θα την αντέξουμε, ρε, για αυτή την αδικία. Σβήνει το καντήλι μου. Παιδιά, να δείτε πως στράτος εμάς είχε υπόψη του όταν τραγούδα για αυτό το τραγούδι. Από το θυμηθείτε. Κι η ψυχή σαν κελιδόνι σβήνει απ' τα χείλη μου. Λιγούριες από αυτές τις αλήθειες εδώ πέρα. Δεν κατάλαβα, δεν θα το βρέξουμε δηλαδή για το χλαπάτσα, δεν έχει ουίσκι? Τι ουίσκι, ρε, τι ουίσκι? Έχει κρατήσει μπαρ το γραφείο μου, ούτε μπαρμαν στο Mercedes να ήμουν. Είναι η τελευταία μου μέρα στο στρατό και θέλω να τη γιορτάσω. Βάλε μου να πιω από το πιωτό το ακριβό. Σκάσε, σου βάλω, σκάσε. Τη λυσμονιά στο βάλσαμο. Στο διάλογο, σου βάλω, περίμενε. Μάνα μου όλα περνούνε κι όλα γίνονται ξανά. Όμως του διηθητία δεν σταματάει πουθενά. Όμως του διηθητία δεν σταματάει πουθενά. Όμως του διηθητία δεν σταματάει πουθενά. Παρουσιάζεται ο τέρεχος μπροστά σας και εσείς δείχνετε αυτή την εικόνα. Θα σας περάσω αεροδικείο και τους τρεις. Μα συγχωρείτε δηλαδή, κύριε Πτεραχέ, που παρουσιάζουμε αυτή την εικόνα. Αλλά εμείς τώρα έπρεπε να είμαστε πολίτες και όχι μηνύτες. Πολίτες? Τι εννοείτε? Ότι και καλά ήρθε μια εγκύκλειος που θέλει ο υπουργός, εμείς οι τρεις ειδικά, να μην απολυθούμε ποτέ. Άκου να δεις, γιατί να δεις τι του κάνανε, κύριε στρατάρχα μου του υπουργού, του φάγαμε το υπουργείο. Θα ξεκουμπιστείς καμιά φορά, ρε. Ε! Α, όλα και όλα, θα το γλεντήσω. Μια φορά πολύ εδώ ο άνθρωπος. Σε πάρω ο διάλος, βρωμοχαφιά και να σε σηκώσει. Δε θα μου ευχηθείτε καλός πολίτης. Καλός πολίτης, κακοψόφωνάχης, παλιωδοσύλλογε. Κύριε αεροπτέραρχέ μου, για όλα αυτά, αυτούς ο θείος μου, ο παλιωθείος μου, ο Κάκαλος, ο Σμήναρχος. Θα πάω στη Σμήναρχεία να συνονοηθώ για τον Κάκαλο. Ή να ενημερωθώ για το χάλι σας. Όπως του τη θητεία δεν σταματάει πουθενά. Εγώ, ξέρετε, τώρα έτσι όλο το καλοκαίρι θα απλώνω την κορμάρα μου στις πλάς και θα τραγουδάω. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα, με έχεις κάνει λούτσα. Έχει το διάλογο. Πλούτσα, πλούτσα, πλάτσα. Σε κουμπίσουνε πάλι να το παρά. Έξω, ρε, έξω, ρε. Κύριε Κάκαλε,
Απαιτώ αμέσως εξηγήσεις. Καλά. Πώς κατάντησαν έτσι οι σμηνίτες σας. Πέρα αρχέ μου να σε εξηγήσω αμέσως τι ακριβώς είσαι. Με εξήγησες. Εσύ κλαπάτσα, γιατί άφησες μπούκλες. Γιατί απολύομαι, πέρα αρχέ μου, και τρελαίνομαι. Ξέρετε, ήταν άλλοι να απολυθούν, άλλοι απολύονται. Δεν θα με τρελάνεις εσύ, μην αρχέ μου. Μάνα. Εάν δεν αποφασίσω εγώ, δεν θα απολυθεί κανένας μηνίτης. Εσύ κλαπάτσα πήγαινε. Λοιπόν, μην αρχέ μου, απαιτώ εξηγήσεις με πάσα λεπτομέρεια για όλα τα καθέκαστα. Κύριε πτέραρχε, ήταν να απολυθούν τρεις μηνύτες, αλλά μία εγκύκλιος η οποία μου εστάλει άλλαξε τελείως τον ρουν της ιστορίας. Ποιο ρουν της ιστορίας, μην αρχέ μου. Θα σας δείξω αμέσως την εγκύκλιο για να σχηματίσετε μία σφαιρική γνώμη δια τον ρουν. Ορίστε. Εδώ πρόκειται για εγκύκλιο μαϊμούς, μην αρχέ μου. Πάω να τρελαθώ, πτεραρχέ μου. Όμως του κυκλία δεν σταματάει πουθενά. Πάλι! Όμως του κυκλία. Παιδιά μου, απολύεστε, βρε, απολύεστε! Άσε μ' αρέσει ο πλάκα μας κι άσε τώρα, άσε μας τον πόνο, μάνα μου. Πάλι! Όμως του κυκλία. Κι αυτή τι αύρα, απολύεσαι, κύριε Πούτη, απολύεστε, βρε! Κοίτα, ήρθε ο θείος να μας κάνει πλάκα τώρα! Α, δεν συνέργεστε, θα σας συνέλθω εγώ αμέσως τώρα! Σταματάει πουθενά. Πάλι! Όμως του κυκλία δεν σταματάει πουθενά. Α, δείτε πως σταματάει η θητεία, άντες! Ρωσί! Συμπτυχθείτε! Ποιος είμαι? Πού βρίσκομαι? Πού πάω? Ποιος είναι αυτός? Ποιοι είμαστε εμείς? Και τώρα που συνήλθατε τέλος πάντων, έχω να σας πω ότι πέσατε θύματα μιας φρικτής πλεκτάνης, την οποία αποκάλυψα προσωπικά εγώ ίδιος βέβαια. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Εσείς απολύεστε. Παμιά και δυο και τρεις και εφτά και οχτώ και δέκα. Αν μ' αρνηθείτε θέλω να ξανάει εδώ γυναίκα. Αν μ' αρνηθείς δεν θέλω πια να ξανάει εδώ γυναίκα. Προσέξτε καλά, θυμηθείτε ποιος έφερε αυτή την εγκύκλιο εδώ μέσα. Η Μπουμπού. Ο Καραβανέας. Θα πέσω κεφάλια, προσέξτε. Ποιος έφερε την εγκύκλιο μαϊμού, λέγεται! Τι σφίγγεσαι εσύ, ρε. Προσπαθώ να θυμηθώ. Άντε, θυμίσου. Είχα 10 τροφίτσες, έφαγα τις 2, μείνανε 8. Οι άλλες 5 που πήγανε. Εμένα ρωτάς, ρε βλάκ. Δεν έχω κανένα άξιο εδώ μέσα. Θυμήθηκα, θυμήθηκα. Λέγε γρήγορα, μην ξεχάσεις. Λοιπόν, κάποια στιγμή μπήκε ο Κλαπάτσας εδώ πέρα και μας είπε ότι στον τρίτο όροφο. Στον τρίτο απολύεται κάποιος που ο μπαμπάς του είναι ζαχαροπλάστης. Και τι κάνει? Μοιράζει γλυκά, με τις κούτες τα δίνει. Όταν γυρίσαμε πάλι εδώ πέρα. Χωρίς γλυκά, χωρίς τίποτα. Εγώ προσωπικά βρήκα πάνω στο γραφείο μου αυτή την εγκύκλιο. Σταματήστε! Θα βάλω μπρος στο δαιμόνιο στρατιωτικό συλλογισμό. Εσείς αποκλείεται να φέρετε την εγκύκλιο, διότι είστε λιγούρια και τρέξετε και τα γλυκά. Άρα, γιατί εσείς άτοπον απαγωγής, την έφερε ο Χλαπάτσας. Ποιας απαγωγής? Γελίο υποκείμενο. Πήγες να κοροϊδέψεις εμένα, ένα σμήναρχο, και μου φέρεις και την εγκύκλιο μαϊμού. Είμαι αθώος. Σκασμός! Θα μου πεις αθώος. Λέγε, θα πεθάνεις σήμερα. Λέγε πως θα πεθάνεις. Θέλω να σε βάλω στην κρεμάλα, να στήσω εκεί στην κιλοτίνα, να το κάνω μέσα θάλαμο αερίων, ή να σε βάλω στην ηλεκτρική καρέκλα, να τη βάλω στην πρίζα, να σε κάνω φιλέτο. Άκουσον μεν, πάταξον δε. Θα σε πατάξω κατευθείαν, σαλαμάνδρα με μπούκλες. Φύγε από τον πισίλο μου, βρωμερό σκουλίκι! Σώστε με! Μη με δώσετε στο εξαγριωμένο πλήθος, θα με λιντσάρουν αυτοί! Βρήκα! Αντί να λερώσω το λευκό ποινικό μητρό, θα σε δώσω στην οργή του πλήθους! Όχι! Μη! Ο λαός απαιτεί ο Καπάτσας να καεί! Ο λαός απαιτεί ο Καπάτσας να καεί! Σας το παραδίδω! Να του δώσετε την τιμωρία που του αξίζει! Εγώ νύπτω τα σχήρας μου. Νερό, παρακαλώ. Νες! Έσφαλα και πρέπει να πληρώσω. Αλλά επειδή όμως όλοι είμαστε αμαρτωλοί, γι' αυτό ο αναμάρτητος πρώτος στον λίθο βαλέτο. Thank you.
αυτό το μάμπο, το βραζιλέο, που δίνει κέφι, που δίνει στυλ. Και βραζιλιάνο, με κάνει φέρο, αυτό το μάμπο, από την Βραζίλ. Παιδί μου, αρκετά γιορτάσαμε. Κλείστο, θέλω να ευχηθώ τώρα. Κλείσε, παιδί μου, ωραία. Εύχομαι λοιπόν, εύχομαι στις Ελλάδες τα παιδιά να γίνουν καλοί πολίτες και άντρες χρήσιμοι στην κοινωνία. Επίσης, εύχομαι και αντεύχομαι. Τέλειωνε, θέλουμε να τραγουδήσουμε. Όλα είναι ίδια, πάντε τα αγαπάς. Όλα μένουν ίδια, άμα δεν τα πας. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Την άλλη Τρίτη θα ξαναγυρίσουν. Θα πάρουν τα πολιτηριά τους. Αμήν, Παναγία μου.